πήραν ό,τι όχημα είχαν στη διάθεσή τους και βγήκαν στους δρόμους του Ρεθύμνου, πραγματοποιώντας μια μηχανοκίνητη πορεία μέσω της οποίας κατέστησαν σαφές πως η κοινωνία είναι εδώ και δεν θα αφήσει να συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Πρόκειται για δεκάδες Ρεθυμνιώτες που συμμετείχαν χθες το απόγευμα στη μηχανοκίνητη πορεία που οργάνωσαν σωματεία, σύλλογοι, πολίτες και συλλογικότητες. Να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, γιατί θεωρούμε ότι είναι έγκλημα αυτό που έχει γίνει. Δεν είναι απλά ένα δυστύχημα που υπάρχουν και κάποια λάθη. Είναι ένα έγκλημα το οποίο έρχεται και συσσωρεύεται σε μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία απαξιώνει τις δημόσιες υπηρεσίες, τις τεμαχίζει, τις δίνει στους ιδιώτες και χάνεται τελείως το κοινωνικό περιθώριο σε αυτές. Αν με ρωτούσε μια μάνα από αυτές που χάσανε το παιδί τους, τι θα της έλεγα? Αυτά που έλεγε ο Πορτοσάλτε, και δεν ντρεπόμαστε λιγάκι? Δεν τρεπόμαστε? Εγώ ντράπηκα σαν άνθρωπος, όχι σαν Έλληνας, σαν άνθρωπος. Για όνομα του Θεού. Η υπομονή μας τελείωσε, διαμήνυσαν με τον πλέον χαρακτηριστικότερο τρόπο οι διαδηλωτές που απαιτούν τα βασικά κοινωνικά αγαθά να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και να καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες έξω από ιδιωτικοποιήσεις, κερδοσκοπίες, χρηματιστήρια και επενδυτές. Εδώ και καιρό έχει ξεκυλήσει η σταγόνα. Τα ποτήρια έχουν γεμίσει πάρα πολύ καιρό. Απλά τώρα βγαίνουμε γιατί πλέον δεν υπάρχουν ούτε ποτήρια. Οπότε έχουν γίνει ποτάμια. Και άρα θα βγούμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή πλέον. Να βγαίνει ο Άδωνος, ο Γεωργιάδης, και να λέει ότι ο υπουργός δεν μπορούσε να πει ότι δεν μπουν στα τρένα. Δεν είναι αυτή μια σοβαρή δήλωση. Πλέον και όλοι μας ζούμε από τύχη. Αυτό λέμε. Οι Ρεθυμνιώτες που έγιναν η φωνή των ανθρώπων που έφυγαν άδικα, όπως είπαν, στο βωμό του κέρδους, συγκεντρώθηκαν στο χώρο της Μαρίνας και μέσω της πορείας που ακολούθησαν διατράνωσαν πως οι ζωές μας είναι πάνω από τα κέρδη τους. Το ως εδώ είναι κανονικά, πρέπει να ήταν από χτες. Το ως εδώ είναι αργά. Αυτοί οι άνθρωποι πατάνε επιπτωμάτων. Παίζουν τη ζωή του κόσμου κορώνα γράμματα. Με την κορώμα τους, δηλαδή, για να κορωμάνε αυτοί και να φτιάχνουν βίλες στα νησιά, σκοτώνουν τον κόσμο. Είναι δολοφόνοι. Ευθύνες σαφώς θα πρέπει να αποδοθούν, διότι όπως βιώνουμε, οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Μετατίθενται εξουσίες, αλλά οι ευθύνες ποτέ δεν μεταβιβάζονται. Κάποτε πρέπει το πράγμα να σταματήσει.